Καλησπέρα σας. Το πλάνο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας ίσως σας παραπέμπει σε ραδιοφωνική εκπομπή. Δεν είναι ραδιοφωνική εκπομπή. Βρισκόμαστε στο στούντιο του KISS στην Αθήνα, στο Μαρούσι, όπου ξεκινάμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με καλεσμένη την ραδιοφωνική παραγωγό, DJ και πολλά άλλα, την Ελένη Νικολάου, η οποία εκτός από όλα αυτά έχει τελειώσει και το Αριστοτέλειο στο τμήμα Θεολογίας. Και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Είναι δύο γυναίκες, τις οποίες θα σας παρουσιάσουμε από τη σημερινή εκπομπή, που τελείωσαν τη θεολογική σχολή και μετά τις κέρδισε η μουσική. Ελένη, καλώς ήρθες στη σημερινή εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Εδώ από το στούντιο του KISS, οφείλω να ομολογήσω ότι νιώθω λίγο συγκίνηση, γιατί έχω συνδεθεί πάρα πολύ με τον KISS της Αθήνας και με τον KISS στην Καλαμάτα και γενικότερα με τον KISS. Και είναι η πρώτη φορά που σου παίρνω συνέντευξη εδώ στο χώρο της δουλειάς σου, εδώ που κάνεις καθημερινά εκπομπή, τετράωρη αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 4 ώρες, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Με 2 το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να... Να ξεκλειδώσουμε. Να ξεκλειδώσουμε, να πάμε λίγο πίσω στη ζωή σου, πώς ξεκίνησες, πού έζησες τα πρώτα σου χρόνια, εδώ στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα, εδώ γεννήθηκα, εδώ πήγα σχολείο μέχρι την τρίτη λυκείου. Μετά πέρασα στο Πανεπιστήμιο στην Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, στο τμήμα της Θεολογίας, όπως προανέφερες. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου. Ξαναγύρισα μετά από χρόνια όμως στην Αθήνα. Βέβαια, από το 1989 μέχρι τώρα δουλεύω ασταμάτητα. Οι μόνες παύσεις που έκανα όσον αφορά τη ραδιοφωνική μου πορεία ήταν η περίοδη που ήμουν έγκυος, λίγο πριν γεννήσω και στη φάση του σαραντισμού. Αλλά συνέχιζα μετά κανονικά. Πούμε σε αυτό το σημείο στους τηλεθεατές ότι ο KISS είναι ένα από τα πιο ιστορικά ραδιόφωνα της Αθήνας και της Ελλάδος, αφού λειτουργεί εδώ και 23 χρόνια. Είναι πάνω από 2 δεκαετίες. Και μάλιστα να σου πω γι' αυτό, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, κάποιος μου είχε πει, συνάδελφος, εσύ μου λέει για τον KISS της Αθήνας. Και του λέω, έλα μωρέ. Γιατί καταρχήν δεν πίστευα ότι θα γυρίσω ξανά πίσω στην Αθήνα, γιατί είχα εκεί οικογένεια. Και δεν το είχαμε στο μυαλό μου, στο πλάνο μου. Όταν λοιπόν έφυγα από εκεί για να έρθω εδώ, ξαφνικά βρέθηκα στον KISS. Εννοείται ότι είναι τιμή μου και χαρά μου. Δουλεύω από το 2003 είμαι εδώ. Περίπου 15 χρόνια. Είναι σχεδόν μια ζωή. Τώρα, πώς όταν τελείωσες το Λύκειο στην Αθήνα, επέλεξες τη θεολογική σχολή. Δηλαδή τώρα, πώς έγινε αυτό? Δηλαδή, και δεν επέλεξες? Όπως γίνεται συνήθως, μάλλον όπως γινόταν παλιά, γιατί νομίζω ότι τώρα τα παιδιά είναι πιο κατασταλαγμένα και πιο ψαγμένα. Πριν από πολλά χρόνια που μπήκα εγώ στο Πανεπιστήμιο στην Θεσσαλονίκη, υπήρχε ένα μηχανογραφικό δελτίο. Επέλεγες ποιες σχολές θέλεις, ήταν επιλογή μου, αλλά δεν ήταν από τις πρώτες επιλογές. Δεν ήμουν ξένη προς το αντικείμενο τελείως. Υπήρχε από την οικογένεια, υπήρχαν χριστιανικές αρχές, πήγαινα στην εκκλησία, πήγαινα κατηχητικό. Λοιπόν, έτσι δεν ήμουν τελείως ξένη, απλά άλλωστε στην και η οικογένειά μου ήταν εξής, να γίνω μια καθηγήτρια, μια δικηγορίνα, τα κλασικά. Είχες πραγματική πίστη, δηλαδή αυτό που σου είχε μεταφερθεί από την οικογένεια το έχεις εισπράξει ώστε να πιστεύεις? Ναι, φυσικά, φυσικά, εννοείται, μέχρι τώρα. Όταν λοιπόν μπήκα στη σχολή, χάρηκα. Όταν ξεκίνησαν κάποια μαθήματα στις αρχές, γιατί ήμουν και μικρή, ήμουν 19 χρονών. Το μυαλό του ανθρώπου δεν είναι ακόμα κατασταλαγμένο και ξέρεις, πετάς λίγο στα σύννεφα σε αυτήν την ηλικία. Στην αρχή μου κάποια μαθήματα έτσι μου έλεγα, όχι, τι είναι εδώ. Στην πορεία όμως, όλο αυτό θεωρώ ότι μου άνοιξε το μυαλό, μου άνοιξε τους ορίζοντες. Με προβλημάτισε αρκετά και μέχρι και σήμερα νομίζω κάποια πράγματα. Και είμαι πολύ χαρούμενη που τελικά πέρασα σε αυτή τη σχολή και την ολοκλήρωσα. Είμαι πολύ χαρούμενη. Τώρα θα μου πεις πώς ταιριάζει όλο το πακέτο και γιατί δεν ακολούθησες το καθηγητή Λύκη. Γιατί αφενός μεν δεν υπήρχε περίπτωση να διοριστείς ποτέ. Αυτό το έμαθα από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στη σχολή, ίσως και γι' αυτό λίγο ξενέρωσα, να το πω έτσι. Γιατί τότε δεν είχα πρόβλημα να γίνω καθηγήτρια. Ναι, πώς μια φοιτήτρια όμως της θεολογικής σχολής
εμπλέκεται μετά με μουσική. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνεις μόνο. Δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο, έχεις κάνει πάρα πολλά, θα τα πούμε αυτά αργότερα. Πώς σε κερδίζει η μουσική, δηλαδή ποιο ήταν το κίνητρο για να. Δεν με κέρδισε ξαφνικά. Ναι, ωραία. Δεν με κέρδισε ξαφνικά. Νομίζω ότι από τότε που γεννήθηκα υπήρχε μέσα μου το μικρόβιο. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Αλλά από μικρό κοριτσάκι πάντα κουβαλούσα ένα ραδιοφωνάκι μαζί μου. Δηλαδή έπαιζα και είχα το ραδιοφωνάκι δίπλα. Ερχόταν οι φίλες μου, εγώ το ραδιοφωνάκι δίπλα. Ό,τι και να έκανα, είχα δίπλα μου ένα μικρό ραδιοφωνάκι. Δηλαδή έπαιζε, από την ώρα που θα ξεκινούσα τις δραστηριότητες μου ως παιδί, 4 ετών, είχα «Μαμά, θέλω το ραδιοφωνάκι μου». Δηλαδή το θεωρούσα το παιχνίδι μου αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό παιχνίδι μου. Σε σημείο που να σπάω και τα νεύρα των υπολείπων παιδιών της ηλικίας μου. Πάντα ήθελα ένα ραδιοφωνάκι δίπλα μου. Μεγαλώνοντας και ακούγοντας άλλες εκπομπές, ας πούμε, πειρατικές κυρίως, ήθελα να πάω να δω πώς γίνεται μια εκπομπή. Αλλά η δική μου ήταν πολύ αυστηρή και δεν με άφηναν. Όπως καταλαβαίνεις, εγώ άκουγα. Σε κάποια φάση, λίγο πριν φύγω για τη Θεσσαλονίκη, το ραδιόφωνο είχε μπει για τα καλά στη ζωή της Αθήνας, πια επίσημα. Και τα ιδιωτικά. Ναι, τα ιδιωτικά ραδιόφωνα. Εκεί άκουγα με τα μανίας, έκανα πρόβες μόνη μου, πώς μιλάνε, αντέγραφα μόνη μου. Είχα ένα κασετόφωνο και έγραφα τη φωνή μου, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι πώς μου ήρθε αυτό. Δηλαδή ήταν τελείως αυθόρμητο, από μόνο του. Ηχογραφούσα, ας πούμε, top 10 επιτυχιών, έψαχνα τραγούδια που είναι στην επικαιρότητα. Με κασέτες, Ναι, βέβαια. Τώρα τι, ο κόσμος θα λέει, προπολεμική είναι. Αλλά κασέτες. Με κασέτες. Αλλά δεν μου το έδειξε κανείς. Δηλαδή, δεν με βοήθησαν οι δικοί μου, ας πούμε, να μου ανοίξουν τον δρόμο και να μου. Από μόνη μου. Δηλαδή, και ούτε που φαντάζονταν ποτέ ότι θα ακολουθούσα αυτή την πορεία. Αυτό ήταν τελείως έμφυτο. Και όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη, που ήμουν λίγο πιο ελεύθερη, έψαχνα να βρω δουλειά. Ως φοιτήτρια, γιατί γενικά είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να κάθεται. Πάντα ψάχνομαι και θέλω να κάνω γύρω κάτι. Από αυτό που σου άρεσε. Έψαχνα δουλειά. Ή σαν φοιτήτρια στο ραδιόφωνο. Λογική σχολή. Για ραδιόφωνο έλεγα. Ναι. Θα ψάξω να βρω δουλειά. Και βρήκα σε αγγελία ένα ραδιοφωνικό σταθμό τότε στο Κορδελιό, θυμάμαι. Δεν ξέρω αν είχε και άδεια αυτό. Πήγα, έκανα δοκιμαστικό, με πήρανε και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Το 1989. Οπότε είσαι φοιτήτρια στη Θεολογική Σχολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και παράλληλα αρχίζεις να ενδιαφέρεσαι για το ραδιόφωνο και για. Δούλευα. Δηλαδή πήγα, ας πούμε, Σεπτέμβριο εκεί, ως πρωτοετής, Οκτώβριο είχα ξεκινήσει και ραδιοφωνικές εκπομπές. Ένας τηλεθεατής, ένας ακροατής, μιας και βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο τώρα, θα μπορούσε να ρωτήσει. Δεν σε επηρέασε η σχολή σου, ας πούμε, η ευλάβεια που έχουν πολλοί άνθρωποι στη θρησκεία και όλα αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, και εκείνα τα χρόνια, ας πούμε, κάποιος θα έλεγε μακριά από τα ραδιόφωνα και τη τηλεόραση και όλα αυτά που συμβαίνουν και τα κλαμπ και τα λοιπά. Εγώ θέλω να είμαι ένας ταπεινός άνθρωπος, να λειτουργώ τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, η θεολογία, τέλος πάντων, δεν σε επηρέασε αρνητικά στο να προχωρήσει στο ραδιόφωνο και στη μουσική και γιατί έχεις κάνει, βλέπω, και υποκριτική, έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Α, ναι. Όχι. Το ξέχασα αυτό. Ναι, δεν έχεις κάνει. Δηλαδή, δεν σε επηρέασε αρνητικά η σχολή σου. Όχι. Ίσα-ίσα που μου άνοιξε τους ορίζοντες. Ναι. Κάτι ανέφερες πριν ότι είναι κάτι κακό, ας πούμε, το ραδιόφωνο, ναι, τηλεόραση. Ναι, ας πούμε, που μου είπες πριν ότι ήταν άνθρωποι που πήγαιναν στην εκκλησία, πήγαινες κάτι ηχητικό, πολλά, ναι, αυτά. Δεν νομίζω ότι θα τους άρεσε όταν τους είπες ότι εγώ θα κάνω ραδιόφωνο. Στην αρχή το έκανα κρυφά. Και τηλεόραση και όλα αυτά που έχεις κάνει. Στην αρχή το έκανα κρυφά. Αυτό. Στην αρχή, ναι, το έκανα κρυφά. Μετά όμως, επειδή ξέραν το παιδί τους τι παιδί είναι και επειδή γενικά είμαι χαμηλών τόνων άνθρωπος και όταν αγαπάω κάτι το υπηρετώ. Εγώ αυτό που κάνω από το 1989 μέχρι σήμερα είναι να υπηρετώ αυτό, όσον αφορά τη δουλειά μου. Και από τη στιγμή που το υπηρετώ, νομίζω ότι δεν κάνω κάτι κακό. Και επίσης, αυτό που έχω πάντα στο μυαλό μου όταν έρχομαι εδώ και ανοίγω μικρόφωνο και βγαίνω να μιλήσω, με νοιάζει αυτοί που θα με ακούσουν, αυτός, αυτοί, δεν ξέρω, να περάσουν μαζί μου καλά. Θέλω δηλαδή να τους κάνω, να τους μεταδώσω αισιοδοξία, θετική ενέργεια. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι αμαρτία. Δεν κάνω κάτι κακό. Είναι μια, θεωρώ, φυσιολογική δουλειά. Έρχομαι το πρωί ή το απόγευμα, ανάλογα
πότε θα κληθώ να υπηρετήσω το χύψη ραδιόφωνο. Κάνω εκπομπή, πάντα έχω στο μυαλό μου να δώσω κάτι καλό σε αυτόν που με ακούει. Ένα χαμόγελο, να μάθει κάτι. Να φύγει με κάτι μετά από το τρίωρο, τετράωρο, δίωρο, ανάλογα. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι αμαρτία. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι προσφέρω. Δεν είπα ότι είναι αμαρτία. Ούτε εννοούσα ότι είναι αμαρτία. Ναι, επειδή το έχω ακούσει και αυτό. Αλλά ένας θεολόγος συνδυάζεται με άλλα επαγγέλματα. Δεν συνδυάζεται ούτε με. Ούτε να παίζει μουσική σε κλαμπ, ούτε να κάνει ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση. Θα τον συνδύαζε κάποιος ο οποίος με κάποιο άλλο επάγγελμα πιο προσιτό, ας πούμε, στην κοινωνία, κάπως έτσι. Δηλαδή, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω. Ναι, νομίζω ότι αυτά είναι στεγανά που βάζουμε εμείς οι άνθρωποι. Ακριβώς. Είναι ταμπέλες που βάζουμε εμείς. Οπότε λοιπόν, φεύγουμε από τη θεολογική σχολή και μπαίνουμε πλέον για τα καλά. Και μπαίνουμε και στην εκπομπή, γιατί ξεκινάμε και πρέπει να κάνουμε το πρώτο να καλωσορίσουμε. Βέβαια. Τον κόσμο που μας ακούει, γιατί θα πάει, σου λέει, πού είναι η Νικόλα, μην ψάχνουνε. Καλή σας μέρα. Η ώρα είναι 10, είμαι η Ελένη Νικολάου στον Kiss 92 και 9 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Αμέσως μετά θα απολαύσουμε τους U2 με το With or Without You, θα ακολουθήσουν οι Models με το Fame, ενώ στην παρέα μας θα έρθει σε λίγα λεπτά και οι Monophonics θα έρθουν με το Bang Bang. Ωραία, πάμε, συνεχίζουμε λοιπόν. Ο Kiss, να πούμε ότι 80s, 90s και σήμερα, οι μουσικές, αυτές είναι που τον έχουν χαρακτηρίσει εδώ και 23 χρόνια, ο Kiss που βρισκόμαστε τώρα. Εσύ τι μουσική σου αρέσει να ακούς, εκτός από τη μουσική του Kiss? Δηλαδή, αν ήσουν σπίτι σου και θέλεις έτσι να ξαπλώσεις τον καναπέ και να πεις, θέλω να ακούσω μουσική τώρα. Κοίταξε να δεις, μπορεί να ακούσω από house, mainstream dance, μπορεί να ακούσω rock, μπορεί να ακούσω, ανάλογα τη διάθεσή μου. Ελληνικά δεν ακούω. Ναι. Αν βρεθώ σε κάποιο μαγαζί με παρέα, οκ, okay, θα ακούσω και θα διασκεδάσω. Ναι. Θα βοηθήσω την παρέα δηλαδή στο mood. Αλλά να κάτσω μόνο να ακούσω ελληνικά, όχι. Αλλά στο σπίτι ακούω τα πάντα. Δηλαδή ότι αν μου αρέσει στα αυτιά μου κάτι, θα το ακούσω. Δεν έχει να κάνει rock, metal, pop, τα πάντα. Όταν... Δεν βάζω και εκεί στεγανά. Όταν παίζεις μουσική ως guest σε κάποιο... Mainstream. Δηλαδή τύπου Kiss. Ναι. Συνήθως επιλέγω κομμάτια γνωστά οικεία στο αυτή του ακροατή. Mm-hmm. Ή καινούρια τα οποία εμένα μου αρέσουν. Mm. Ή κάποια καινούρια τα οποία εγώ θεωρώ ότι θα πάνε καλά. Ωραία. Με βάση την εμπειρία μου και κλπ. Δεν έχεις κάνει όμως μόνο ραδιόφωνο. Έχεις κάνει υποκριτική. Έχεις κάνει ορθοφωνία. Ναι. Και είσαι μία από τις καλύτερες φωνές ραδιοφωνικές της Αθήνας, που τη φωνή σου την ακούγαμε και στον Αντένα για πολλά χρόνια. Πες μου, μίλησε μας λίγο για ναι. Αυτό. Ναι, ήμουν εκφωνήτρια στο τμήμα τρέιλερ του Αντένα για αρκετά χρόνια. Έχω κάνει πολλά διαφημιστικά και κάνω ακόμα. Έχω κάνει μαθήματα. Πάντα βοηθάνε. Γενικά θεωρώ ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να στέκεται σε αυτό που ενδεχομένως του έχει δώσει ο Θεούλης. Να πάμε και στη θεολογική, να πάρουμε και από εκεί ένα κομμάτι. Θεωρώ ότι πρέπει να δουλέψει. Δηλαδή δεν μπορεί να στέκεσαι σε αυτό που έχεις για κάποια χρόνια. Πρέπει να πας παρακάτω. Κάτι πρέπει να κάνεις. Μάθημα είναι αυτό. Εμπειρίες να συλλέξεις με διάφορους άλλους τρόπους, να παρακολουθήσεις κάποιους άλλους, να πας στο εξωτερικό, να δεις τι κάνουνε. Αλλά πάντως δεν πρέπει να στέκεσαι σε αυτό που έχεις ως ταλέντο, ας το πούμε, ή ως χάρισμα. Γιατί το χάσεις μετά. Οι εξελίξεις είναι πολύ γρήγορες. Βγαίνουν καινούργιοι άνθρωποι. Πρέπει να ξέρεις τι γίνεται. Τι καινούργιο κυκλοφορεί. Πώς είναι τώρα, πώς πρέπει να μιλάς τώρα στον αέρα, ας πούμε. Όπως παλιά. Αλλιώς μιλούσαμε στα 80's, αλλιώς στα 90's, αλλιώς τώρα. Παλιά τονίζαμε λίγο την τελευταία συλλαβή. Ήταν λίγο περίεργη όλη η εκφορά του λόγου. Τώρα έχει αλλάξει τελείως. Είναι πιο φυσικός ο παραγωγός, πιστεύω. Ο παραγωγός ραδιοφώνου μιλάει πιο φυσικά πλέον στο μικρόφωνο. Δηλαδή... Όχι, και τότε μιλούσαν φυσικά. Ναι. Απλά ήταν άλλο το στήσιμο. Δηλαδή, ανάλογα με την εποχή, η εποχή μάλλον επηρεάζει και τον τρόπο που κάποιος μιλάει. Ναι. Στα 90's, πούμε, που το lifestyle ήταν πολύ στα πάνω του, ήταν πιο... και μέσα σε όλα αυτά και μητέρα. Και μητέρα. Το πιο σημαντικό απ' όλα. Από μικρή ηλικία. Από μικρή, ναι. Πώς τα κατάφερες και τα συνδυάζεις όλα? Δεν ξέρω. Αλήθεια, δεν ξέρω. Γιατί
Μάλλον επειδή καλά, αγαπούσα. Ακόμα και τώρα, όταν σε παίρνω τηλέφωνο, δεν θα απαντήσει ή πάρε με σε λίγο ή αυτό. Καταλαβαίνω ότι ο χρόνο είναι περιορισμένο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όντω έγινα μητέρα σε πολύ μικρή ηλικία. Φοιτήτρια ακόμη. Δηλαδή ήμουν έγκυος και πήγαινα και έδινα μαθήματα στη σχολή με την κοιλιά στο στόμα. Όπου με την κοιλιά στο στόμα πήγαινα και έκανα και εκπομπή. Και έχω να σου πω τότε, επειδή δεν υπήρχαν ψηφιακές μορφές κλπ. Και ήταν όλα δίσκοι. Και έχουμε και τη μικρή κοντά μας τώρα. Ναι. Την έχω βασανίσει αρκετά. Και με έχει βασανίσει. Την έχουμε εδώ στην παρέα μας και χαίρομαι ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής. Σκέψου ότι αγοράζαμε δίσκους τότε. Είχα μία τσάντα πλαστική ειδική, έβαζα τους δίσκους και πήγαινα με τα λεωφορείακια στη δουλίτσα μου, τους δίσκους, τα αυτά και έγκυος με την Μαρία που τότε έκανα και εκπομπή στην τηλεόραση. Είχα μία μουσική εκπομπή στο TV Μακεδονία. Mm-hmm. Και τη σταμάτησα λίγο πριν γιατί δεν πήγαινε, άλλο ξέρεις. Άσε που δεν ήταν και πολύ της μόδας τότε, μια γυναίκα ας πούμε να είναι έγκυος και να βγαίνει στην τηλεόραση, σε αντίθεση με τώρα που είναι και πολύ in. Μια παρουσιάστρια να είναι και έγκυος, ας πούμε. Και πουλάει και πολύ. Τότε δεν ήτανε. Έχεις συνεργαστεί και με το ΜΑΤ τηλεοπτικά. Στο ΜΑΤ πηγαίνω επαιτειακά, ας το πούμε. Ναι. Κάθε χρόνο σχεδόν. Και παρουσιάζω ή μόνη μου ή μαζί με κάποιον άλλον συνάδελφο το Top 10 του KISS. Αυτό, μέχρι εκεί. Σαφέστατα είσαι αναγνωρίσιμη περισσότερο από το ραδιόφωνο και ειδικότερα από τον KISS που βρισκόμαστε τώρα. Να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι είμαστε στο στούντιο του KISS στο Μαρούσι, το On Air Studio, εδώ που γίνονται όλες οι εκπομπές. Ραδιόφωνο ή τηλεόραση, δηλαδή που τα ξεχωρίζεις, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κοίτα, εγώ τηλεόραση δεν έχω κάνει ιδιαίτερα πολύ. Απλά στο ραδιόφωνο έρχεσαι λίγο πιο χύμα όσον αφορά την εξωτερική σου εμφάνιση. Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο, γιατί δεν υπάρχει εικόνα και εσύ καλείσαι να πλάσεις, να φτιάξεις, να ζωγραφίσεις εικόνες σε αυτόν που σε ακούει. Η τηλεόραση νομίζω ότι είναι πιο εύκολη με την έννοια ότι αν έχεις μια ωραία εμφάνιση και λίγο το έχεις και το μπλα μπλα, κάτι θα κάνεις. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο το ραδιόφωνο. Επίσης, μου φαίνεται πολύ βαρετό το να πηγαίνεις 2-3 ώρες πριν, να βάφεσαι, να φτιάχνεσαι εξής κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, για να έχεις μια καλή εικόνα. Γιατί και αυτή την καλή εικόνα πρέπει να την κουβαλάς και μετά. Μιλούσα, και να συντηρήσει, συγγνώμη, σε διακόπτω. Μία μικρή συνάδελφο πριν και έχει την ίδια άποψη και με σένα. Δηλαδή, θεωρεί το ραδιόφωνο πιο δύσκολο από την τηλεόραση. Εγώ έχω άλλη γνώμη. Δηλαδή, η τηλεόραση έχει περισσότερο άγχος. Ναι, γιατί έχει να κάνει και με την εικόνα σου. Την οποία εικόνα σου πρέπει να διατηρείς και μετά τα φώτα του πλατό. Γιατί είσαι αναγνωρίσιμος, θα βγεις έξω από το σούπερ μάρκετ, ειδικά νομίζω για μια γυναίκα είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί αλλιώς φαίνεσαι στο γυαλί και αλλιώς είσαι στην πραγματικότητα, κακά τα ψέματα. Πολλές φορές βλέπεις έναν άνθρωπο στην τηλεόραση και τον βλέπεις από κοντά, λες, οπ, αυτός είναι. Ειδικά μια γυναίκα οφείλει να συντηρεί την εικόνα της άψογα. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι λίγο κουραστικό. Για μένα. Βλέπω ότι πρέπει να βγει στον αέρα. Βλέπω το χρόνο. Πρέπει να βγω στον αέρα. Εδώ είμαστε, καλύπτουμε τα πάντα. Αυτά είναι η YouTube με το With or Without You, πάντα στον KISS 92 και 9, είμαι η Ελένη Νικολάου. Η ώρα είναι 10 και 20 πρώτα λεπτά, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 22 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει τους 25, αρκετή ζέστη σήμερα. Φαντάζομαι ότι το Σαββατοκύριακο θα επισκεφτείτε πολλές παραλίες και πολύ καλά θα κάνετε. Συνεχίζουμε εδώ με αγαπημένο του χθες, Τίνα Τάρνερ, από τα τέλη της δεκαετίας του 80 θα θυμηθούμε το The Best. Η Ελένη Νικολάου, Ελένη, τι κάνεις τώρα, δηλαδή εκτός από τον KISS. Έχεις κάποιους στόχους για το μέλλον, να κάνεις κάτι άλλο ή οτιδήποτε? Κοίτα, πάντα έχουμε στο μυαλό μας κάποια πράγματα και θέλουμε να κάνουμε, αλλά τα έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Αυτό που μπορώ να σου πω για τους στόχους, τα όνειρά μου, τώρα θέλω να τακτοποιηθούν τα παιδιά μου. Η μία τελειώνει το πανεπιστήμιο, η άλλη είναι πρώτη ηλικίου. Το άγχος μου τώρα είναι με τη μικρή να μπει και αυτή σε μια σχολή. Γιατί μπορεί, το όχι. Αν το καταφέρει και εκείνη, μετά το άγχος μου θα είναι να πάρω το πτυχίο της. Όσον αφορά για τη μεγάλη, το άγχος μου θα είναι να βρει μια δουλειά. Δηλαδή, κυρίως τα άγχη μου, μάλλον έχουν φύγει λίγο από μένα και έχουν μετατοπιστεί στα παιδιά. Με ραδιόφωνο ασχολείται καμία από τη... Όχι. Αλλά ακούνε πάρα πολύ μουσική. Ναι. Ξέρουν τα πάντα. Ναι. Δεν σου ζήτησαν κάποια στιγμή... μαμά, έτσι να δοκιμάσω τη φωνή μου στο ραδιόφωνο? Όχι, 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 όχι.
δεν το ζήτησαν. Αλλά σου λέω, ασχολούνται με μουσική, γενικά ψάχνονται πολύ με το τι συμβαίνει γύρω, με βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό, γιατί αισθάνομαι ότι δεν μένω πίσω. Δηλαδή είμαι update συνέχεια εξαιτίας τους, συνέχεια, στα πάντα. Στο τι συμβαίνει στο YouTube, στο τι συμβαίνει στο εξωτερικό, στο τι συμβαίνει. Ξέρεις, μαθαίνω όλα τα κόλπα χωρίς να κουράζομαι. Α, μαμά, έλα να δεις αυτό, μαμά, έλα να δεις αυτό. Και είμαι update και στο ραδιόφωνο. Αυτή η έξαρση από τα social media, τι γίνεται, έχει κάνει ζημιά στο ραδιόφωνο? Όχι, δεν νομίζω ότι έχει κάνει ζημιά. Πολλά ιντερνετικά ραδιόφωνο. Ναι. Εκεί δεν είναι. Είναι και ιντερνετικό ραδιόφωνο, αλλά είναι το παραδοσιακό ραδιόφωνο. Α πούμε, το ακούς στο αυτοκίνητό σου από ένα απλό δέκτη αναλογικό. Πώς βλέπεις αυτή την έξαρση τέλος πάντων των social media? Εντάξει, υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά αυτό είναι και καλό, γιατί έχεις και το δικαίωμα της επιλογής. Δεν σ' αρέσει αυτό, πας κάπου αλλού. Και έτσι όλοι είναι πιο προσεκτικοί σε αυτό που κάνουν πια. Δεν επαναπαύονται. Εγώ είμαι, το έχω μονοπόλιο. Οπότε είσαι πιο προσεκτικός. Γι' αυτό σου είπα ότι όταν έχεις κάτι, πρέπει αυτό να το εξελίξεις. Γιατί οι εξελίξεις είναι πολύ γρήγορες. Οπότε αυτό είναι καλό. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό. Κλείνοντας σιγά-σιγά, θα επέστρεφες στην καθηγήτρια σε ένα σχολείο να διδάσκεις θρησκευτικά? Να άφηνες το ραδιόφωνο, άφηνες τον Κιστ, άφηνες όλα και διορίζεις ένα σχολείο να διδάξεις σε ένα λύκειο. Θα το κάνεις? Άμα σου πω ότι το έχω σκεφτεί, το έχω σκεφτεί. Αλλά δεν ξέρω πόσο θα άντεχα χωρίς ραδιόφωνο. Νομίζω ότι θα είχα πρόβλημα. Από ένα σημείο και μετά θα μου έλειπε. Είναι αυτό, είναι μια ολόκληρη ζωή. Με κουβαλάει μια ολόκληρη ζωή. Επίσης, όταν μπαίνω από αυτή την πόρτα και την κλείνω, γιατί βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, έτσι σημαίνουν διάφορα. Όταν λοιπόν κλείνω την πόρτα, γίνεται κάτι μαγικό. Το αγαπάς, τέλος. Γίνεται κάτι μαγικό. Είναι σαν ψυχοθεραπεία αυτό. Εγώ τι μπορώ να φανταστώ λοιπόν. Από σένα πρέπει να βγεις στον αέρα. Α, πάλι. Πρέπει να βγω στον αέρα. Εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο να προετοιμαστώ. Και σε 92 και 9, η καλύτερη μουσική του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες. Και τι θα λέγατε, να βάλουμε λίγα ξόρια τώρα στη ζωή μας για να διώξουμε το κακό που ενδεχομένως μπορεί και να υπάρχει σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Το διώχνουμε λοιπόν ακούγοντας τη Μαριέτα Φαφούτη και το υπέροχο Κουκουμπάντι. Και εδώ σιγά σιγά νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Μέσα στις τόσες εκπομπές που έχω κάνει μέχρι τώρα, είναι η πρώτη φορά που αγχώθηκα, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Και δεν είναι τελικά τόσο εύκολο να παίρνεις συνέντευξη από έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίζεις, έχεις κάνει παρέα. Να πούμε στους τηλεθεατές ότι έχουμε παίξει και μαζί μουσική. Ναι, ήταν ωραία, ήταν. Στο Χαλάνδρι. Έχουμε περάσει καταπληκτικά. Στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα έχουμε περάσει καταπληκτικά. Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και να συνεχίσεις, να μην αλλάξεις, είσαι ένας φοβερός άνθρωπος. Και εγώ σε ευχαριστώ που κάναμε αυτή τη συνέντευξη, δεν μου συμβαίνει συχνά να ανοίγω την καρδιά μου και την ψυχή μου, δεν μου συμβαίνει συχνά. Και ξέρεις, και με αυτή τη συνέντευξη και εγώ συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. 10 λεπτά πριν από τις 2, πάντα στον Kiss 92 και 9, και τώρα που φτάσαμε στο τέλος, να σας εκμυστηρευτώ πως κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ραδιοφωνικής εκπομπής πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα και μια τηλεοπτική εκπομπή. Να ευχαριστήσω το Ionian Channel και το Star Κεντρικής Ελλάδος που θα φιλοξενήσει την εκπομπή People του αγαπημένου Θοδωρή Σαραντόπουλου, ο οποίος μου πήρε συνέντευξη. Θοδωρή, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, και όλο το team βέβαια. Ήταν εξαιρετικοί όλοι. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι, ακριβώς στις 10 το πρωί, πάντα στον Kiss 92 και 9. Από την Ελένη Νικολάου, πολλά φιλιά. Σας αφήνω με ένα δυνατό κομμάτι από τα αγαπημένα του χθες, David Bowie και Cat People. Βρισκόμαστε στο Act Performance Hall, εδώ στην Ακαδημίας. Δίπλα μου ακριβώς η Λία Ταοκτσή, η οποία πρόσφατα μπήκε σε 100 καλύτερες γυναίκες DJ στον κόσμο και παράλληλα και θεολόγος. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία μας. Σε καλωσορίζω στη σημερινή εκπομπή. Καλώς και βρήκα. Στόχος μας είναι να σε γνωρίσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Θα πούμε την ιστορία μας. Ξεκινάμε λοιπόν. Από πού ξεκινάει η ζωή σου? Εγώ γεννήθηκα εδώ στην Αθήνα, πήγα σχολείο εδώ. Στο γυμνάσιο μετακομίσαμε οικογενειακό στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Τελείωσα εκεί το σχολείο που ξεκίνησαν και οι σπουδές μου εκεί, στη θεολογία. Ναι, να σταθούμε λίγο στη θεολογία και να μας πεις πώς έγινε επιλογή της συγκεκριμένης επιστήμης. Δηλαδή... Ναι, παρόλο που είχα ξεκινήσει να παίζω μουσικές, με ενδιαφέρε από πάντα να ψάξω και να βρω τα σχετικά με τη θρησκεία μας. Είχες δηλαδή μια εσωτερική αναζήτηση. Είχα μια εσωτερική αναζήτηση. Με βοήθησε πάρα πολύ η σχολή, γιατί μπορούμε να πάρουμε γνώσεις από διάφορες θρησκείες όλο τον κόσμο, ασιατικές, αφρικανικές, τα πάντα. Παρόλο που είχα κατασταλάξει εγώ από μικρή που πιστεύω, έχουμε πάρει πάρα πολλές γνώσεις από διάφορα μέρη. Με λίγα λόγια, δηλαδή, διάβαζες από μικρή θρησκευτικά βιβλία και άκουγες house. Και άκουγα, κάπως έτσι έγινε. Ωραία. Ενώ λοιπόν περνάς τη θεολογική σχολή στο Αριστοτέλειο, παράλληλα έχεις ξεκινήσει ήδη και παίζεις μουσική. Έχω ξεκινήσει, ναι, σε κάποια μαγαζιά αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική. Μετά το ένα έφερε το άλλο, παράλληλα με τις σπουδές, ξεκίνησα και κάποια πάρτις εκτός της πόλης, εκτός Ελλάδος σιγά σιγά. Και τώρα πλέον βρίσκομαι στη Μύκονο, το χειμώνα στην Αθήνα. Και ξεκινάμε για ένα δυνατό καλοκαίρι. Ξέρεις, μου κάνει λίγο εντύπωση πώς ένας άνθρωπος, μια γυναίκα τέλος πάντων και γενικότερα ένας άνθρωπος, ο οποίος πιστεύει, γιατί off camera τα είπαμε ότι πιστεύεις... Ναι, πιστεύω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μπορεί και συνδυάζει την πίστη του με αυτόν τον τρόπο ζωής. Δηλαδή, τη νύχτα, το να παίζεις μουσική, το να γνωρίζεις κόσμο, το ναι, να ντύνεσαι προκλητικά ίσως λόγω της δουλειάς σου. Δηλαδή, πώς... Συνήθως κρατάω το στυλ που έχω ναι, και τη μέρα. Δεν είπα ότι ντύνεσαι προκλητικά, με την, σε εισαγωγικά εννοώ προκλητικά. Δηλαδή, πώς γίνεται να συνδυάζεται το ένα με το άλλο? Είμαστε επαγγελματίες βασικά, πάνω απ' όλα. Οπότε και σε κάποια τάξη όταν θα κάνω μάθημα είμαι όπως πρέπει και το βράδυ στα πάρτις μας πάλι εκπροσωπώ αυτό που πρέπει. Οπότε έχεις απομονώσει το ένα από το άλλο. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή το άλλο είναι αυτό, είναι η δουλειά μου. Βέβαια. Έγινε η δουλειά μου τελικά, γιατί δεν είσαι σε κάποιο σχολείο τώρα, παρόλο έχεις... Όχι, έχω διδάξει. Ναι, έχω διδάξει. Για πες μας λίγο για αυτή την εμπειρία. Έχω μπει κανονικά σε τάξη, έχουμε κάνει μαθήματα, οι μαθητές ευτυχώς ήταν πολύ συνεργάσιμοι. Και καλά παιδιά, να τους χαιρετήσω αν μας βλέπουν. Προσπάθησα να τους μεταφέρω και μέσα από την εμπειρία μου από το βράδυ κάποια πράγματα, ώστε να πάρουν και αυτοί σωστές αποφάσεις στη ζωή τους. Ξέρεις τι σκέφτηκα. Δεν μείναμε δηλαδή, δεν περιοριστήκαμε μόνο στα θεολογικά και στην πίστη. Τα παιδιά λίγο, οι έφηβοι, αντιδρούν στην παραδοσιακή τρόπο στον παραδοσιακό τρόπο προσέγγισης των γονιών τους ό,τι αφορά τη θρησκεία, την εκκλησία και αυτό, όλα αυτά ναι. Τα έπεισες τα παιδιά μέσα στην... Δηλαδή, εσύ μπορούσες να τα πείσεις, ας πούμε... Νομίζω ότι με άκουγαν σχετικά με αυτό που τους έλεγα, γιατί έβλεπαν έναν άνθρωπο που είναι μέσα στη διασκέδαση, μέσα στη νύχτα, όσο να έχουμε ζήσει κάποια πράγματα, που μπορούμε να τους μεταφέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουν και τι όχι. Θεωρώ ότι εμένα δηλαδή με εμπιστεύτηκαν. Ναι, οπότε εδώ καταλήγουμε σε κάτι, δηλαδή ότι θα μπορούσε πιο εύκολα ένας άνθρωπος σαν και εσένα να πείσει έναν... Να μεταφέρουμε... Να μεταφέρεις τη θρησκεία μας, την ελληνική ορθόδοξη θρησκεία, γιατί σε αυτή πιστεύεις, παρά ένας ιερέας. Ενδεχομένως ναι, γιατί ίσως και το όλο look και τα λοιπά να μην τους παραπέμπει τόσο, ώστε ίσως το βλέπουν κάτι πιο συντηρητικό. Ναι, οπότε πιο εύκολα. Ναι, σωστά. Νομίζω ναι. Ίσως θα έπρεπε η εκκλησία να σε χρησιμοποιήσει σε αυτό το ρόλο, γιατί ειλικρινά τώρα το σκέφτηκα όσο μιλάγαμε αυτό. Βέβαια, είναι ο καθένας τι πιστεύει και πώς το πιστεύει. Μπορεί κάποιος που δεν πηγαίνει σχεδόν καθόλου στην εκκλησία να πιστεύει περισσότερο από κάποιον. Βέβαια. Και εγώ ίδια με παράδειγμα, λόγω προγράμματος δεν μπορώ να πηγαίνω τόσο συχνά. Και παρόλα αυτά πιστεύω πολύ. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο το κομμάτι της θρησκείας και της θεολογίας. Είσαι θεολόγος, όπως είπαμε. Και πάμε λίγο στην μουσική.
τι μειονεκτήματα και τι πλεονεκτήματα έχει αυτό το επάγγελμα. Θα μιλήσω ως DJ γυναίκα αρχικά, mm-hmm. που έχουμε λίγο διαφορετικά προβλήματα από ό,τι στους άντρες. Γιατί αρχικά έχουμε, πώς να το πω, είναι λίγο προκατηλημένοι mm-hmm. και οι συνάδελφοί μας και ο κόσμος. Όταν βλέπουν μια γυναίκα DJ θεωρούν ότι είναι κάτι εντελώς τιμένο και έτοιμο. Mm-hmm. Αν και υπάρχουν πολλές, νομίζω, στο επαγγελμά μου που το κάνουν αυτό, οπότε αδίκως, εντάξει, ας μην λέμε κάτι. Απλά η πορεία του καθενός δείχνει τον επαγγελματισμό του και εγώ πλέον το έχω ξεπεράσει αυτό μετά από 13 χρόνια. Δηλαδή με έχουν αποδεχτεί, μπορώ να πω. Όχι, χθες το βράδυ που ήρθαμε στο μαγαζί που έπαιζες μουσική, εκτός ότι περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και να σε ευχαριστήσουμε και... Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Μέρα γι' αυτό. Ήσουν και πολύ άνετη, δηλαδή μου έκανε εντύπωση. Δεν είχες καθόλου άγχος. Όχι, μετά από τόσα χρόνια πλέον τι άγχος να υπάρχει. Ωραία. Είναι το φυσικό μου περιβάλλον βασικά. Ο μεγαλύτερος αριθμός κόσμου που έχεις παίξει. Ναι, ήταν μια περίοδο καλοκαιρινή, ήταν γύρω στα 3.500 άτομα. Ναι, ήταν καταπληκτικό. Όταν λαμβάνεις τόση αγάπη από όλους αυτούς τους ανθρώπους, μας γεμίζει. Και παρόλο την κούραση μετά της ημέρας, πηγαίνουμε στο κρεβάτι μας μια χαρά, γεμάτη. Πώς νιώθεις εκείνη τη στιγμή όταν έχεις 3.500 άτομα από κάτω να χτυπιούνται, να το πούμε. Ναι, να διασκεδάζουν. Ναι. Είναι όλο αυτό που παίρνουμε είναι καταπληκτικό. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Τι είδος μουσικής... Όχι, θα πάω σε κάτι άλλο. Όταν είσαι σπίτι σου ναι. και ξαπλωμένη στον καναπέ οτιδήποτε, τι μουσική θα ακούσεις? Η μουσική που ακούω δεν είναι συγκεκριμένη. Mm-hmm. Ακούω διάφορα είδη. Θεωρώ ότι κάθε είδος μουσικής έχει κάτι καλό να πάρει. Δηλαδή όλοι οι ήχοι έχουν από κάτι. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να ξυπνήσω κάποια στιγμή να ακούσω πιο dance μουσική, να ακούσω jazz, ακούω τα πάντα. Ακούω και επιλέγω μετά, ακόμη και στα DJ sets μου που κάποια ενδιαφέρουν κάποιες φορές, γιατί όπως και τώρα που είμαι στο Κίκου το εστιατόριο, είναι διαφορετικές μουσικές. Θεωρώ ότι όλα τα είδη έχουν κάτι καλό να δώσουν. Τα καλοκαίρια πού παίζεις περισσότερο στο... Τα καλοκαίρια βρίσκομαι στη Μύκονο, ξεκινάμε τώρα πάλι από το Πάσχα, στο Κίκου, στο Japanese Restaurant, που είναι μέσα στο Κάβο Ταγκού το ξενοδοχείο, είναι ένας εκπληκτικός χώρος. Και κάποια πριβέ πάρτι που κάνουμε και σε κάποια άλλα κλαμπ στο νησιού. Είναι υπέροχα και το mood είναι πολύ διαφορετικό. Και να πούμε ότι το στούντιο που είμαστε, δεν είναι στούντιο, είναι μαγαζί εδώ που βρισκόμαστε. Ναι, είναι members club. Είναι members club που παίζει μουσική και εδώ έπαιζε το χειμώνα μουσική. Ναι, είναι καταπληκτικός χώρος. Και γνώρισες πάρα πολλούς επώνυμους εδώ στο χώρο του συγκεκριμένου. Ναι, τα μέλη μας είναι... Και τι γίνεται με τους επώνυμους που γνωρίζεις και ανώνυμους και γενικά, γιατί μια γυναίκα, όλοι, όταν είναι και μια όμορφη γυναίκα πίσω από τα ντεξ, πολλοί θέλουν να την γνωρίσουν. Πώς είναι η δική σου... Εντάξει, λαμβάνω κάποια κομπλιμέντα, ναι. Απλά πάντα προσπαθώ να υπάρχει μια απόσταση μεταξύ πελάτη και εμένα δηλαδή εκείνη την ώρα. Οπότε οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές με όλους. Ωραία, λειτουργείς δηλαδή τελείως επαγγελματικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό. Ναι. Έχεις να θυμηθείς κάτι από τα 13 χρόνια που παίζεις μουσική το οποίο σε έκανε να χαρείς πολύ ή το αντίστροφο σε ενόχλησε πολύ? Κάποιο... Ευτυχώς κάτι αρνητικό δεν έχω να θυμάμαι. Ναι. Δηλαδή και αν ήταν κάτι δεν ήταν τόσο ώστε να το θυμάμαι τώρα. Mm-hmm. Καλό έχω πάρα πολλές. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές, υπάρχουν κομμάτια που μου θυμίζουν πολύ συγκεκριμένες στιγμές, καλές πάντα. Και έχω ευτυχώς δηλαδή πολύ καλά πράγματα να θυμάμαι. Και τώρα δηλαδή να σταματούσα, με έχει γεμίσει όλο αυτό. Ναι, από τη Μύκονο δεν έχεις να μας πεις κάτι έτσι, ένα γεγονός, ας πούμε, με τους Άραβες που έρχονται εκεί και... Εκεί είναι δική τους κατηγορία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δική τους κατηγορία εντελώς. Το καλό είναι ότι έρχονται πάντα με κέφι, οπότε δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι πολύ δεκτικοί στις μουσικές μας, διασκεδάζουν, μεταφέρουν το mood όλο αυτό και σε εμάς. Είναι πολύ καλοί πελάτες, θα έλεγα. Να σταθούμε λίγο στη Μύκονο και να σου θυμίσω ότι η Ελλάδα περνάει μία από τις χειρότερες κρίση όλων των εποχών. Βέβαια. Και δυστυχώς δεν νομίζω να υπάρχει φως άμεσα. Ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Στη Μύκονο τι γίνεται τα καλοκαίρια που είσαι εσύ εκεί?
Εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί δεν είναι, είναι άλλη Ελλάδα. Είναι άλλη Ελλάδα, είναι ένα κράτος μόνο του, είναι διαφορετικό εντελώς. Εντάξει, το βλέπουμε στους Έλληνες, δηλαδή σε αυτούς που έρχονται και στο πόσοι έρχονται. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. Απλά επειδή το νησί δουλεύει με πάρα πολλούς ξένους, δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμη κρίση ουσιαστικά. Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις που επισκέπτεσαι ως guest και παίζεις μουσική, τι έχεις παρατηρήσει ό,τι αφορά την κρίση και... Εντάξει, δεν υπάρχει διασκέδαση. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει η διασκέδαση όπως ήταν πριν μερικά χρόνια, προκρίσεις ουσιαστικά. Έχουν μειωθεί οι μέρες που βγαίνει ο κόσμος να διασκεδάσει και ακόμη και τις μέρες που βγαίνει δεν έχει την ίδια κατανάλωση αλκοόλ. Υπάρχει διαφορά πλέον. Δηλαδή οι μέρες έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Κυρίως Σάββατο. Κυρίως Σάββατο και κάποιες Παρασκευές. Και τώρα λίγο με όλα αυτά τα πάρτις που γίνονται, ίσως Κυριακή. Πώς νιώθεις τώρα που με αυτή σου την τελευταία επιτυχία που μπήκες στις 100 καλύτερες γυναίκες στον κόσμο ως γυναίκα DJ, πώς νιώθεις που αρχίζεις και γίνεσαι περισσότερο αναγνωρίσιμη? Γιατί αυτό γράφτηκε και σε εφημερίδες και στην Καθημερινή και στο Θέμα. Και... Παντού. Και... Το έχουν πάρει και πάρα πολλά sites, blogs, ναι, όντως. Και αυτή είναι η πρώτη ολοκληρωμένη συνέντευξη που δίνεις. Ναι, είναι η πρώτη ουσιαστικά. Και ειλικρινά με τιμά. Δηλαδή... Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Και εγώ έγινε επιλογή μετά από ένα από σκέψη και συζήτηση μαζί σου βέβαια. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Είναι αναγνωρισιμότητα πλέον στη δουλειά μου. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια δουλειά ήρθε αυτό και επιβεβαίωσε όλα αυτά τα χρόνια κόπου ουσιαστικά που έχω κάνει. 13 χρόνια, ναι. Και τώρα αυτός ο διαγωνισμός, είσαι στις 100, υπάρχει ένας διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη, ναι, τελειώνει σε λίγες μέρες. Αναμένουμε τώρα τα αποτελέσματα, που αν ό,τι και να είναι το αποτέλεσμα και μόνο που είμαι μέσα στις 100, μου αρκεί. Σαν Ελληνίδα, δηλαδή είμαι μοναδική. Μου έλεγες πριν ότι δεν ήξερες κάτι, ότι το άμαθες. Δεν το ήξερα μέσα... καθόλου. Για... Το έμαθα ένα πρωινό, είδα, τσέκαρα τα email μου και το είδα εντελώς ξαφνικά. Μιλούσα και στο τηλέφωνο εκείνη την ώρα με τη μαμά μου και της μετέφερα όλο αυτό που έγινε. Ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Δεν το πίστευα καθόλου. Μάλιστα. Και τώρα περιμένεις με αγωνία Είσαι πέτσι, σε βλέπω και χαλαρή. Δεν ναι, είμαι λίγο χαλαρή, αλήθεια είναι. Ναι. Και είσαι... μόνο η επιλογή ναι. μου αρκεί. Ωραία. Τι κάνεις εκτός από μουσική? Δεν είναι μόνο μουσική και η θεολογία. Ναι, αλλά πλέον ο χρόνος είναι δυστυχώς πολύ περιορισμένος. Δηλαδή, τον περισσότερο χρόνο της ημέρας το δίνω για τη μουσική. Και τα καλοκαίρια ειδικά, επειδή λείπω, το πρόγραμμα είναι λίγο πιεσμένο. Οπότε έχουμε περιορίσει κάποια χόμπις. Όσο χρόνο έχω, προσπαθώ να πιώνω κάποιο ταξιδάκι για λίγες μέρες. Οπότε έχουν περιοριστεί και τα χόμπι και όλα. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Ναι, πολύ θα έλεγα. Σε πληροφορώ ότι θα κάνεις περισσότερα ταξίδια όσο περνάει ο καιρός, αφού θα ναι, εντάξει, και είμαι σίγουρος ότι θα σε καλούν από διάφορες. Ναι, ναι, έχω παίξει στο εξωτερικό. Σε Γερμανία, Λουξεμβούργο, έχουμε πάει Κύπρο. Υπάρχουν και κάποια άλλα πάρτις τώρα σε εξέλιξη που είναι πάλι. Είναι το καλό της δουλειάς μας αυτό. Αν και δεν είναι για πολλές μέρες, είναι για λίγες ώρες όταν είναι κάτι τέτοιο. Βλέπουμε, προλαβαίνουμε να δούμε κάποια πράγματα. Δεν είμαι η εφορία, αλλά οικονομικά είσαι ευχαριστημένη από τα χρήματα που λαμβάνεις κάθε φορά που παίζεις. Είμαι... Ή λόγω κρίσης αυτό το ποσό. Όλα έχουν προσαρμοστεί, όπως και να έχει. Είμαι ικανοποιημένη, ναι, δόξα τω Θεώ. Σίγουρα περισσότερα από ό,τι θα έπαιρνε αν ήσουν καθηγήτρια σε ένα σχολείο. Καλά, σε ένα σίγουρα, λύκιο. Βέβαια. Σίγουρα. Ωραία. Σκέπτεσαι στο μέλλον να επιστρέψεις στην έδρα, σαν καθηγήτρια, σε ένα σχολείο, να πω σε μια ένα τάξη, γυμνάσιο, σε ένα λύκειο. Ίσως κάποια στιγμή να γίνει. Ναι. Ίσως. Απλά επειδή έχω ακόμη πολλά να δώσω στο χώρο της μουσικής, το βλέπω για πολύ μελλοντικά. Ναι. Την τάξη. Κρατάς επαφή με συμφοιτήτριές σου, με συμφοιτητές σου από τη Θεσσαλονίκη? Με κάποιους, ναι. Ναι, έχουν έρθει και σε μαγαζιά που παίζω. Έχουμε κάποιες καλές σχέσεις. Αθήνα ή Θεσσαλονίκη? Μεγάλο δίλημα αυτό. Η μία πόλη είναι αγάπη, η άλλη είναι έρωτας. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να αποφασίσω ακόμη. Ουσιαστικά έχει ζήσει στην Αθήνα. Η ζωή μου είναι μεταξύ Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η μισή σου ζωή είναι στην Αθήνα και η άλλη μισή μέχρι
τώρα είσαι μικρή. Το μυαλό μου είναι πάντα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και όταν είμαι εκεί πάντα είναι στην Αθήνα. Ναι. Είσαι Ολυμπιακός όμως. Λίγο. Λίγο. Είμαι και λίγο Ολυμπιακός, ναι. Συνήθως από παλιά. Και Θεσσαλονίκη όταν ήμουν πάλι Ολυμπιακός. Ναι, συνήθως όσοι ζουν στη Θεσσαλονίκη έστω και για ένα, δύο, τρία χρόνια είναι ΠΑΟΚτζίδες. Ναι, εσύ είναι πάρα πολύ. Πάντων, εντάξει, παρακολουθώ και λίγο ΠΑΟΚ κάποιες φορές. Ναι, εξάλλου έχεις γνωρίσει και αθλητές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ναι, 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 και είναι φίλοι, οπότε και σε αυτούς δεν μπορώ να έχω κάποια απάντηση. Ό,τι ομάδα δηλαδή και αν είναι κάποιος φίλος μου. Δυσκολεύομαι να αλλάξω. Όταν δεν παίζεις μουσική, διασκεδάζεις? Ναι, έχω βρει χώρους που όταν πηγαίνω με φίλους μου θα τα πούμε, θα ακούσουμε μουσικές. Γιατί θέλω κι εγώ κάποια στιγμή να διασκεδάσω σαν άνθρωπος, γιατί δεν διασκεδάζω όταν παίζω μουσική. Ναι, υπάρχουν κάποιοι χώροι, κάποια μπαρ πιο πολύ, που με ικανοποιούν και εμένα, σαν πελάτη. Παίζεις χάος, ακούς ελληνική μουσική καθόλου? Ακούω. Προσπαθώ να μαθαίνω τι γίνεται γενικότερα στη δισκογραφία. Έχω διασκεδάσει σε χώρους που παίζουν ελληνική μουσική, γιατί όταν υπάρχει με καλή παρέα, μετράει πάνω απ' όλα. Δηλαδή ακούς και ελληνική μουσική, απλά δεν παίζεις ελληνική μουσική? Δεν παίζω ελληνική μουσική, ναι. Έχω διασκεδάσει με ελληνική μουσική και πολύ κιόλας, αλλά πιστεύω ήταν λόγω παρέας. Αν σου ζητούσε ένας επιχειρηματίας, σε καλούσε να πας στο μαγαζί του. Ναι. Ήξερες ότι εκείνο το βράδυ θα είχες 3.000 άτομα στο μαγαζί και σου ζήταγε να παίξεις έστω για μισή ώρα ελληνικά, θα έπαιζες ελληνική μουσική? Αυτή τώρα η ερώτηση είναι λίγο δύσκολη. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν μου έχει τύχει, γιατί δεν ξέρω τι θα έκανε εκείνη την ώρα. Συνήθως όταν με καλούν κάπου ξέρουν ακριβώς τι μουσική παίζω, οπότε δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Ναι, αν σου τύχει, τι θα κάνεις? Θα σε ενημερώσω, αλλά ελπίζω να μην μου τύχει. Ναι, είδες, υπάρχει μια αντίδραση από τους DJs που παίζουν house. Mm-hmm. Επειδή σέβονται πολύ αυτό το είδος της μουσικής, αποφεύγουν να παίζουν ελληνικά. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ελληνικών και πάλι, έτσι. Ίσως μήπως πλέον τα μπαρ και τα κλαμπς μπαίνουν σε μια εξειδίκευση σε ό,τι αφορά τον τρόπο μουσικής. Δηλαδή κάποιος που θέλει να ακούσει house θα έρθει στο act. Γι' αυτό που είμαστε γίνονται τώρα. Και συγκεκριμένες κάποιος μέρες, που θέλει να ακούσει ελληνικά θα πάει σε αυτό που πήγα εγώ στον Πειραιά χθες το βράδυ, ας πούμε. Ναι. Μήπως ευτυχώς υπάρχει αυτό πλέον στην Ελλάδα και δεν παίζουν όλοι όλα, αλλά παίζουν... Ναι, και είναι καλύτερο αυτό και για μας, σαν επαγγελματίες, και για τον κόσμο, γιατί ξέρει πού θα πάει, ξέρει τι θα ακούσει, οπότε δεν θα είναι μια αποτυχημένη ουσιαστικά βραδιά. Ναι, μουσικά. Ναι, οπότε ξέρει ότι εγώ ακούω αυτή τη μουσική, θα πάω σε αυτό. Ναι, οπότε πηγαίνω σε συγκεκριμένα μέρη, ναι. Ναι, και όχι όπως παλιά συνέβαινε που έπαιζαν όλοι όλα. Υπάρχουν κάποιοι χώροι ακόμη. Και παίζουν. Ναι, που παίζουν πάντα. Υπάρχει όμως, υπάρχουν αλλά και πελάτες και ο κόσμος που θέλουν που θα πάει. Να ακούσουν όλοι. Βέβαια, και ξέρει και ο κόσμος που θα πάει. Ωραία. Αυτό είναι το καλό. Okay, Πολλοί DJs έχουν πει ότι θα παίξουν ελληνικά και στο τέλος κάποια στιγμή παίζουν. Είναι το λεγόμενο μίλες ποτέ. Ναι, μίλες ποτέ. Εγώ πάντως θεωρώ ότι ένας DJ πρέπει να βλέπει τον κόσμο, να κρίνει από τον κόσμο που έχει μέσα στο μαγαζί του για να... Αυτή είναι η χαρά μας. Για να περνάει καλά και βέβαια, να παίζει... Βέβαια. Μα η αγάπη του κόσμου και η διασκέδαση γεμίζει και μας τους ίδιους μετά. Στην Ελλάδα της κρίσης λοιπόν, μία θεολόγος που πιστεύει, που είναι πιστή στη θρησκεία, στη θρησκεία μας, παίζει house μουσική. Τι πιστεύεις, γιατί σίγουρα έχεις άποψη, ότι φταίει για να φτάσει η χώρα μας εδώ που έφτασε με όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Και γιατί είναι χρόνια. Αν βγούμε λίγο έξω, εδώ στην Ακαδημία που είμαστε, θα δούμε ανθρώπους που πιθανόν να ψάχνουν τα σκουπίδια, κοιμούνται σε χαρτόκουτα. Ναι, τι νομίζεις ότι φταίει? Νομίζω ότι είναι πρόβλημα χρόνων. Δηλαδή, θέλω ότι φλούσαμε ουσιαστικά. Το βλέπαμε, απλά δεν θέλαμε να το αντιληφθούμε ακόμη. Και φτάσαμε τελικά σταδιακά, χτίστηκε όλο αυτό. Για να φτάσουμε... Εδώ. Η πίστη στο Θεό μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο να ανταπεξέλθει και να προχωρήσει στη ζωή του και να περάσει τα προβλήματα. Μπορεί, βέβαια, γιατί δίνει δύναμη. Και όταν υπάρχει δύναμη, με δουλειά και όλο αυτό το ψυχολογικό που είναι, στο να είναι, υπάρχει άλλη διάθεση,
νομίζω ότι όλα νικιούνται στο τέλος. Από όλες αυτές τις θρησκείες που έχεις μελετήσει στο πανεπιστήμιο, ποια σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, δηλαδή ποια ήταν αυτή που... Ο Ταοισμός νομίζω, ναι. Και ο Βουδισμός, ότι έχουν πάρα πολλά στοιχεία μέσα, καινούρια, που αν διαβάσει, μελετήσει κάποιος, σίγουρα δεν τα έχει ξανακούσει. Μάλιστα. Ναι. Οπότε, κλείνουμε με τη θεολογία. Ναι. Και όλο το καλοκαίρι είναι μπροστά μας να παίξουμε μουσική. Ναι, Κίκου, Καβοταγκού, Μύκονος, εκεί όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να κερδίσανε και τηλεθεατές μέσα από αυτά που άκουσαν. Ελπίζω. Εδώ εμείς κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. People με μία θεολόγο DJ. Να της ευχηθούμε καλή επιτυχία να φτάσει όσο και ψηλά γίνεται στη δουλειά της. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο με άλλες ιστορίες χαρούμενες.